Δώσουμε ισχυρό μήνυμα, ενισχύοντας σε όλες τις κάλπες τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Γιατί κόντρα στον καιρό, κόντρα στις μειωμένες απαιτήσεις, το ΚΚΕ παλεύει για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες όλου του λαού. Γιατί η δράση του σπάει τη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν οι δυνάμεις του συστήματος παντού, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολιά και στα πανεπιστήμια. Γιατί το ΚΚΕ έχει συνέπεια λόγων και έργων που την ανανεώνει καθημερινά με τη δράση του και τις θέσεις του. Γιατί είναι σταθερά στο πλευρό όλων των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χιλιάδων μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που είναι η μεγάλη χαμένη σε εισόδημα και δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στο πλευρό των χιλιάδων αυταπασχολούμενων, των αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, που είναι συνεχώς με τη θηλιά στο λαιμό λόγω των χρεών στις τράπεζες και στις εφορίες. Ενάντια στους λίγους που πλουτίζουν, στραγγίζοντας το μυαλό και το εισόδημα των πολλών. Ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που την αντιλαϊκή της πολιτική τη βαφτίζει προοδευτική. Ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του συστήματος που πλειοδοτώντας σε αντιλαϊκά μέτρα προσπαθούν να ξαναπάρουν το χρήσμα που κατέχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης σουφρώνει τη μύτη βλέποντας τη Μέρκελ, τον Τραμπ, τον Μοσχοβισή, τον Νετανιάχου και όλα τα κοράκια του υπεριαλισμού να έχουν ως προτιμόμενο εταίρο τον Τσίπρα και όχι τον ίδιο. Γιατί το ΚΚΕ με τις εκτιμήσεις του και τη στάση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως την περίοδο ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή στο δημοψήφισμα απάτη του 2015, συγκρούστηκε με το κύμα των ψευδεστήσεων που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι αριστεροί ψάρτες του. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι καμιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι κι αν λέει, όποιος κι αν τιμάει στα λόγια και από όπου κι αν κρατάει σκούφια αυτών που την απαρτίζουν, δεν υπάρχει περίπτωση να διαχειριστεί φιλολαϊκά το σύστημα της εκμετάλλευσης και τους γραφτούς και άγραφους σιδερένιους νόμους του. Χάρη σε αυτή τη στάση του ΚΚΕ, σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που συμπορεύονται μαζί μας. Ακόμα κι αν τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε άλλα πολιτικά κόμματα ή αντιμετώπιζαν με επιφυλάξεις τις εκτιμήσεις μας. Μπροστά σας λοιπόν έχετε την ευκαιρία στις τρεις κάλπες να τιμωρήσετε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει επάγγελμα την κοροϊδία, που πριν 4 χρόνια αξιοποίησε την αγανάκτηση του λαού απέναντι στα μνημόνια και με το ψεύτικο δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο εγκλώβησε το λαό. Έφερε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Εφαρμόζει ακόμα και τα 3 μνημόνια και συνεχίζει με νέα μέτρα. Ευνούχησε με τις αυταπάτες και τον δίθεν ρεαλισμό της υποταγής τις ζωντανές διαθέσεις, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βρήκε καινούριο τρόπο για να συνεχίσει το παιχνίδι των διλημάτων. Με τη συνταγή της προεκλογικής παροχολογίας και την τακτική «Σου κλέβω 10 και σου επιστρέφω 1». Τα μέτρα που εξήγηλε χθες, τα μέτρα που έφερε στη Βουλή τη Δευτέρα, χρησιμεύουν ως άλοθη για να συνεχίσει την αντιλαϊκή της πολιτική, για τη διατήρηση των υπερπλεονασμάτων και των μνημονιακών νόμων, για την προκλητική στήριξη των μεγάλων μονοπωλίων. Και αυτά όμως ακόμη τα μέτρα δεν θα παίρνονταν αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια οι αγώνες μας, οι πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος, στους οποίους αγώνες πρωτοστάτησε το ΚΚΕ. Καμιά όμως ανάσα πραγματική δεν πρόκειται να υπάρξει για τη μεγάλη μάζα του λαού όσο παραμένουν οι αιτίες που τον βουλιάζουν στα χρέη, στη φτώχεια και την ανασφάλεια. Αυτές τις αιτίες πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρό μας δυναμώνοντας το ΚΚΕ και στις εκλογές. Να τιμωρήσετε όμως και τη Νέα Δημοκρατία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ
αφού η συμφωνία τους είναι καθολική στα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, ψάχνει να βρει νέες διαχωριστικές γραμμές για να στήσουν το γνωστό κάλπικο δίλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόβει και η Νέα Δημοκρατία ράβει για να ενταθεί η πόλωση, για να φανεί τάχα σαν αγκεφύρωτο το μικρό στην πραγματικότητα χάσμα που τους χωρίζει. Έτσι έκαναν και παλιότερα, θυμηθείτε, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και τελικά συγκυβέρνησαν μετά από λίγα χρόνια. Αφού συμφωνούν με τη συνέχιση των μνημονίων, αφού συμφωνούν ότι πρέπει να φορτώνεται διαρκώς ο λαός με νέα βάρη και να απαλλάσσονται από βάρη οι λίγοι, το ρίχνουν στο ποιος είναι πιο βουτυγμένο στα δίκτυα αυτού του διεφθαρμένου συστήματος που υπηρετούν. Στο ποιος και σε ποια νούμερα του επιχειρηματία κότερο κάνει καλύτερες διακοπές. Ο ένας πλασάρεται ως λιγότερο κακό σε σχέση με τον άλλον. Λες και ο κόσμος, λες και όλοι μας, μπροστά στις εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να διαλέγουμε ένα κάποιο κακό. Συνεχώς όμως και οι ίδιοι επιβεβαιώνουν ότι είναι σαν δυο σταγόνες νερό. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια η Ντόρα Ιπακογιάννη το ομολόγησε ότι η κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού το 2015 δεν ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Για να μην πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια από κοινού ψήφισαν όλα τα νομοσχέδια στη Βουλή. Από το τρίτο μνημόνιο μέχρι την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου Βρούτσι για τον κατώτατο μισθό και από την επιδότηση τώρα βεβαίως Αχτσιόγλου και από την επιδότηση των φαρμακοβιομήχανων μέχρι τους νόμους για την παράδοση των εγγυαλών στα επιχειρηματικά συμφέροντα, για την παράδοση των πνών μας στα επιχειρηματικά συμφέροντα, για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών και για τη μείωση των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη. Γι' αυτό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόμφο καλωσορίζουν το ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική τους στα πάνελ καθημερινά. Πάρτε ακόμα το παράδειγμα με τα σούρτα φέρτα των στελεχών τους. Αντιμνημονιακοί γίνονται μνημονιακοί. Δεξιοί βαφτίζονται αριστεροί. Πρώην συντηρητικοί γίνονται προοδευτικοί. Πολιτικοί γυρολόγοι όλοι τους που ταυτίζονται στη στρατηγική τους αντίληψη. Και η πλήρη ταύτισή τους εκφράζεται στην κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει, δίνει τις οδηγίες, η κυβέρνηση νομοθετεί και υλοποιεί μαζί με τις περιφέρειες και τους δήμους την αντιλαϊκή πολιτική. Λοιπόν, ας τους χαλάσουμε τα σχέδια με ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ. Αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μπροστά σε όλα όσα ετοιμάζονται και το τι αντιπολίτευση ψηφίζει ο καθένας. Ποιο κόμμα μπορεί να πιέσει, ποιο κόμμα μπορεί να εμποδίσει αντιλαϊκά μέτρα, να ενημερώνει και να ξεσηκώνει το λαό και την νεολαία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές ως πρόκριμα για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τα υπόλοιπα κόμματα, το ΚΙΝΑΛ και όλοι οι υπόλοιποι, προετοιμάζονται να κολλήσουν σε έναν από τους δυο για να διασφαλίσουν την κυβερνητική σταθερότητα. Εμείς τι δουλειά έχουμε με όλους αυτούς? Να βάλουμε το δικό μας δίλημα σε κάθε απλό άνθρωπο που δεν έχει τίποτα να κερδίσει από τα ψεύτικα διλήμματα. Θα συνεχίσει να στηρίζει το δρόμο που μας έφερε ως εδώ, που είτε με κρίση είτε με ανάπτυξη έχει ως στόχο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Γι' αυτό πάει μαζί με τη φτώχεια, την ένταση της εκμετάλλευσης, την ανεργία, τα δυσβάσταχτα βάρη και χρέη, την ανασφάλεια για το αύριο, την υποτίμηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, τόσο στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή θα στηρίξει την κατεύθυνση της αντεπίθεσης ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και στην πολιτική της, ενάντια στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του, ή θα στηρίξει τον αγώνα για έναν άλλο δρόμο με το λαό πραγματικά στην εξουσία, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κάθε υπεριαλιστική συμμαχία, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Η μετατροπή της χώρας σε τεράστιο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο
όπως έχει συμφωνήσει και υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα ήθελε και αυτό επίσης πάρα πολύ να το υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να τελειώνουμε λοιπόν με τα παραμύθια και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσοι στριμώχνονται για να χωρέσουν στο κάδρο της δίθεν προόδου, ο λαός μας ξέρει και μπορεί να καταλάβει πως πρόοδος δεν είναι η νομιμοφροσύνη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η υλοποίηση των μνημονίων. Δεν είναι το τράπισμα των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο κάδρο της συντήρησης. Γιατί προοδευτικό στην ιστορία των κοινωνιών, στην ιστορία της ταξικής πάλης, είναι να μην συμβιβάζεσαι, να μην υποτάσσεσαι στους αρνητικούς συσχετισμούς, αλλά να παλεύεις να τους αλλάξεις, να παλεύεις να τους ανατρέψεις. Μόνο έτσι μεγαλούργησε ο λαός, μόνο έτσι απέσπασε κατακτήσεις. Σήμερα το σύγχρονο και προοδευτικό είναι η πάλι για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Είναι η πάλι για να ξυλωθούν όλοι οι μνημονιακοί, αντεργατικοί, λαϊκοί νόμοι. Για να ανακτήσουμε τις απώλειες όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είναι η εναντίωση στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Είναι η πάλι που έχει ως προοπτική μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Με το λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που αυτός παράγει. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Να κάνουμε τα πάντα για να καταφέρει ο λαός μας να βγει στο προσκήνιο, για να καθορίσει ο ίδιος τις εξελίξεις. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ούτε στη Ρωσία, ούτε σε καμιά υπεριαλιστική συμμαχία. Σημαίνει μνημόνια διαρκείας, μόνιμη εποπτεία ματωμένα πλεονάσματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα αν είχαν κρίση, αν είχαν μνημόνια ή όχι. Σοσιαλδημοκράτες και νεοφιλελεύθεροι, αυτοδύναμοι ή με κυβερνήσεις συνεργασίας, υλοποίησαν τα αντιλαϊκά μέτρα που προβλέπει η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλοποιούν τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, τις αναδιαρθρώσεις για τη θωράκιση της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Έχουν καταργήσει το σταθερό χρόνο εργασίας. Την επέκταση των έχουν επεκτείνει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης παντού. Έχουν απελευθερώσει τις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών για να θωρακιστούν οι τράπεζες. Στο πάλε ποτέ πρότυπο τη Σουηδία, οι σημερινοί 18άριδες θα πάρουν σύνταξη στα 69. Στη Δανία, οι σημερινοί 18άριδες θα πάρουν σύνταξη στα 74. Στη Σουηδία, για να μπορέσεις να κάνεις μια επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο, ο χρόνος αναμονής είναι το λιγότερο 3 μήνες. Στη Γερμανία, 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά στο πλαίσιο των αποφάσεων για ενεργό γύρανση, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με τη σύνταξη που παίρνουν. Σκεφτείτε τα όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκφράζει την αλληλεγγύη στους λαούς, αλλά το μίσος απέναντί τους. Τα κολαστήρια της Σάμου και της Μόρκιας, η μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα νεκρών, έχουν τη σφραγίδα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκίας, που συνυπέγραψε και υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιβολή της δικτατορίας των μονοπωλίων, είναι η ένταση της καταστολής σε όλες τις χώρες, η τρομονόμη, το φακέλωμα, η ποινικοποίηση της λαϊκής πάλης. Αρχή της είναι η με το ζόρι υιοθέτηση των αποφάσεών της, είτε αλλάζοντας αποφάσεις των δημοψηφισμάτων, είτε πατώντας repeat και εντείνοντας τους εκβιασμούς μέχρι να εξασφαλιστεί αρεστό αποτέλεσμα στην Κομισιόν και στην άκουσα τάξη κάθε χώρας. Δείτε το παράδειγμα του Brexit. Η ανατροπή του σοσιαλισμού στις αρχές της δεκαετίας του 90 αποθράσινε τον υπεριαλισμό. Η πρώτη πράξη άλλωστε γράφτηκε στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, όπου οι υπεριαλιστές τους έβαλαν φωτιά για να μοιράσουν μεταξύ τους τη Λία, τα κέρδη και τις αγορές. Και αυτό όχι μόνο μια φορά, αλλά 2 φορές μέσα στη δεκαετία του 90. Αυτό το πρόσφατο παρελθόν είναι που κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους
τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που εξελίσσονται στα Βαλκάνια. Αυτούς που έβαλαν τη φωτιά του πολέμου, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τους παρουσιάζει σαν φιλιρινιστές που τάχα θα σβήσουν τη φωτιά του πολέμου. Το γεγονός ότι όλο το αφάν κατέτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Μέρκελ μέχρι τους ακροδεξιούς, χαιρέτησαν την ατοικής έπνευσης Συμφωνία των Πρεσπών, δείχνει κατά τη γνώμη μας πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η συμφωνία για το λαό μας, αλλά και για όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Η Συμφωνία των Πρεσπών αφήνει σκόπιμα αμφισημίες που αξιοποιούνται για να ενισχυθούν αρρητρωτισμοί και εθνικισμοί και στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Στα Βαλκάνια πυροδοτούν υπαρκτά και ανύπαρκτα μειονοτικά θέματα. Κάτω από τον περίφημο δίθεν συλλογικό αυτοπροσδιορισμό, ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου για αλλαγές συνόρων, για ενίσχυση ρατσιστικών, εθνικιστικών, αλυτρωτικών διαθέσεων. Δείτε τι γίνεται στη Σερβία, στην Αλβανία, δείτε τι γίνεται με το Κόσοβο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αναβαθμίζεται και ως πολεμική μηχανή υπεράσπισης και προώθησης των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μεγάλων ομίλων, είτε μόνη της είτε από κοινού με τους φωνιάδες του ΝΑΤΟ, που τους ονομάζει μάλιστα βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της μάλιστα προετοιμάζονται μέχρι και σχολές πρακτόρων. Μάλιστα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρωτοτύπησε και πρωτοστάτησε ακόμη και σε αυτό. Έτρεξε να ζητήσει να φιλοξενηθεί μια τέτοια σχολή και στη χώρα μας. Ποιος ξέρει, μπορεί να υπολογίζονται και τα πρακτορία αυτά στο προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει τον ΝΑΤΟ, τους σχεδιασμούς και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό. Το ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στη χώρα μας, αλλά τα παραδίδει ένα-ένα, ενορχιστρώνοντας σχέδια για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Δεν είναι παράγοντα σταθερότητας. Αντίθετα, είναι δυναμή της εντάσσεων, δυναμή της πολεμικών συγκρούσεων. Στην κόντρα με τη Ρωσία έχει γεμίσει με πυρηνικά όλη την περιοχή, επιδιώκει να βάλει και στη χώρα μας ακόμη περισσότερα από αυτά που υπάρχουν. Διαμορφώνει νέες στρατιωτικές δομές, έτοιμες να δράσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων. Καθένας που καταλαβαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν είναι έτσι όπως τους παρουσιάζουν, έχει ευθύνη μπροστά στις εκλογές να εκφράσει την αντίθεσή του. Για να ενισχυθεί η μόνη δύναμη που τους αποκαλύπτει, που τους εμποδίζει, τους παλεύει στα ίσα. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Δείτε το ανατολίτικο παζάρι που στείλουν αυτές τις μέρες γύρω από την Κύπρο. Μπορεί να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, πως θα σταματήσει η τουρκική επιθετικότητα και οι απειλές για Κύπρο και Αιγαίο, όταν μάλιστα είναι σαφή η στήριξή της στην Τουρκία και λόγω της χρησιμότητας της θέσης αυτής της χώρας, δίπλα στα πετρέλαια, δίπλα στη Μέση Ανατολή. Τόσα χρόνια με τις ευλογίες τους δεν είναι στην τουρκική κατοχή το 40% της Κύπρου. Με τις ευλογίες τους δεν γίνονται οι χιλιάδες παραβιάσεις καθημερινά στο Αιγαίο και αμφισβητούνται τα σύνορα. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν. Ισχυρό κουκουέ και για αυτό το λόγο. Γιατί μόνο αυτό στέκεται εμπόδιο σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και σχεδιασμούς.